Κύριε Γιωβάνη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM 103,6. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα και στους ακροατές. Είναι κανονικός ο άνθρωπος, δεν είναι artificial intelligence, έτσι μην μπερδεύεστε. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά τα λέω. Εντάξει, κανένας δεν ξέρει τα πάντα, αλλά θεωρώ ότι έχω μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ωραία, μπορούμε να το συζητήσουμε και να σας λύσω και τις απορίες και τι άλλο. Μπορώ να σας απαντήσω έτσι. Θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε όλοι μας. Καταρχάς, το ακούγαμε πριν από ένα χρόνο. Τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι το ακούγατε πολύ πριν από εμάς. Πολύ πριν από ένα χρόνο, τέλος πάντων. Αλλά εδώ και ένα χρόνο φαίνεται, νομίζω, ότι είναι εμφανή τα πρώτα δείγματα γραφής της τεχνητής νοημοσύνης. Που έχουν λίγο χαβαλέ στην αρχή. Έτσι, γιατί βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια, το Μητσοτάκη να λέει άλλα αντί άλλων και αυτό να είναι ένας αλγόριθμος που το έχει φτιάξει. Ή βλέπουμε, για παράδειγμα, μία φωτογραφία η οποία κάποιος γραφίστας έπρεπε να την κάνει, αλλά δεν την έχει κάνει. Ή, για παράδειγμα, βλέπουμε έναν ψηφιακό παρουσιαστή. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει ένας Δαμιανίδης που θα είναι προγραμματισμένος να λέει μέσω ενός αλγόριθμου να λέει αυτά τα οποία θέλετε να ακούτε εσείς, θέλει να λέει αυτός. Ένας φίλος μου στείλε ένα ρομπότ το οποίο υποδέχεται σε μία καφετέρια στη Λάρνακα, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, σε ένα καφέ εκεί και κάνει τις παραγγελίες, λαμβάνει τις παραγγελίες των ανθρώπων. Πού πάμε, κύριε Γιωβάνη? Λοιπόν, αυτή η ιστορία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τωρινό. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια με τα νευρονικά δίκτυα και κάποιες τεχνολογίες που ξεκίνησαν να τις ανοιχνεύουν, να ψάχνουν, να δουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, το ChatGPT, αυτό το AI, όπως μας το διαφημίζουν και όπως το εκλαμβάνουμε εμείς σήμερα, έχει ένα χρόνο περίπου ζωής. Να το καταλάβουμε λίγο. Βάζω λίγο άνω τελεία για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί ναι, μεν και εγώ τα παρακολουθώ. Αυτό το ChatGPT, και τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή μας, είναι επί της ουσίας. Κάθομαι εγώ σε έναν υπολογιστή και λέω: θέλω να μου φτιάξεις, γράφω στον υπολογιστή, στο πρόγραμμα. Θέλω να μου φτιάξεις μια φωτογραφία που θα είναι ο Στέφανος ο Δαμιανίδης με 7 κοιλιακούς και κάτι μπράτσα σαν το Σταλόνε. Πατάω το Enter και σε 5 δευτερόλεπτα βγαίνει η φωτογραφία με μένα σαν το Σταλόνε. Τα λέω καλά? Γενικά σαν ιδέα, ναι, είναι σωστό αυτό. Αυτό, για να το καταλάβουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Το ChatGPT είναι μία εκδοχή αυτής της πλατφόρμας, ναι, του AI, το οποίο προσανατολίζεται κυρίως στο διάλογο με το χρήστη, δηλαδή με γραπτό κείμενο. Υπάρχουν άλλα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία είναι για εικόνα, άλλα είναι για ήχο, άλλα είναι για βίντεο. Για βίντεο κτλ. Είναι αυτά που λέγαμε πράγματα, ότι έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης ο Πλάτωνας και το τι θα έλεγε ο Πλάτωνας για τη σημερινή εποχή. Έχει δημιουργηθεί ο Ιησούς και μπορείς να δεις τον Ιησού, αλλά δεν θα είναι ο Ιησούς, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η αρχή λειτουργίας είναι η ίδια, ναι. Τώρα, σε τι βαθμό μπορεί να φτάσει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε για να το εξηγήσουμε λιγάκι, γιατί δεν είναι, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία κτλ. Και ούτε σημαίνει αυτό ότι σημειωνημένο το AI αυτό μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάξει πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό θα έρθει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή μιας επανάστασης, πραγματικά τεχνολογικής επανάστασης, που θα επηρεάσει, θα αλλάξει την κοινωνία μια για πάντα. Θα αλλάξει ό,τι ξέρουμε για πάντα. Δηλαδή αυτό μπορείτε να μου αυτή το... είναι η αλήθεια. Αυτό μπορείτε να μου το ζωγραφίσετε λίγο, να έτσι, ακροθυγώς. Πώς θα την αλλάξει την κοινωνία? Μου αρέσει να δίνω το παράδειγμα με τα πυρηνικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και για καλό σκοπό στην ιατρική και οτιδήποτε άλλο, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και για να αφαιρέσουν ζωές σε πολέμους που έχουν γίνει. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με αυτή την τεχνολογία πλέον. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο τα οποία επιτρέπουν στον απλό χρήστη, σε μένα, σε σένα, στο διπλανό, να μπορεί να έχει πρόσβαση πλέον σε αυτό το εργαλείο που λέγεται AI, σε αυτό που έχουν φτιάξει. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη ευκολία πρόσβασης του κόσμου σε αυτό το εργαλείο, είναι και ταχύτατη η εξάπλωσή του σε όλους τους τομείς. Αυτή η τεχνολογία λοιπόν είναι συμβατή με προηγούμενες τεχνολογίες. Δεν είναι κάτι καινούργιο που έχει πέσει από τον ουρανό και δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, τι θα κάνουμε. Είναι συμβατό με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, που σημαίνει ότι μπορεί να ενσωματωθούν οι λειτουργίες του AI σε οποιαδήποτε εφαρμογή της καθημερινότητας. Από το απλό Office, τα Windows κτλ. Μέχρι οποιοδήποτε συστήματα υπάρχουν εκεί έξω, στον κόσμο. Mm-hmm. Η διασύνδεσή τους δηλαδή είναι εξαιρετικά εύκολη, γιατί το AI εργαλείο είναι αυτόνομο και μπορεί να διασυνδεθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή. Ήδη οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες που αυτή τη στιγμή τρέχουν σε μεγάλη κλίμακα τα εργαλεία είναι η Microsoft, η Google και η Meta.
Αυτές οι εταιρείες λοιπόν έχουν αναλάβει, έχουν μπει προστάριδες και έχουν ενσωματώσει τέτοιες τεχνολογίες και πάνω σε αυτές τις εταιρείες γίνεται και το research για άλλα πράγματα. Τρέχουν δηλαδή έναν πιλότο, να το πω, ένα δοκιμαστικό σενάριο. Είναι οι πρώτες εταιρείες που θα το κάνουν σε μεγάλη κλίμακα και από εκεί και πέρα θα αρχίσει και θα μπαίνει κάθε μέρα, μπαίνει όλο και πιο πολύ στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, θα το δούμε, είναι ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Έχει μεγάλα θετικά ως προς την εξέλιξη της τεχνολογίας μας, της επιστήμης μας, όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό αυτό για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, του απλού ανθρώπου. Δηλαδή, ενδεχομένως, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια επαγγέλματα θα εξαλείψουν. Αυτό είναι αυτό είναι πολύ επιδερμική προσέγγιση, ότι θα εξαλείψουν κάποια επαγγέλματα. Δηλαδή, αυτό ενδεχομένως είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε, να σβήνουν κάποια επαγγέλματα. Ήδη συμβαίνει αυτό. Εννοείται ότι ήδη συμβαίνει. Αυτό ήδη συμβαίνει. Εννοείται ότι ήδη συμβαίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, κάποιος θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης με τον οποίο μιλούσα πριν από κάνα μήνα, πολύ φανατικός της τεχνητής νοημοσύνης, γυρνούσε και όταν του είπα ότι ξέρεις τι, κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο θα χάσουμε τις δουλειές μας από την τεχνητή νοημοσύνη και ότι θα είμαστε άχρηστοι, μου λέει, όχι, κάνεις λάθος, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση που δεν θα κάνουμε τίποτα και θα μας πληρώνουν. Και του λέω, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν να το λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ποιος θα πληρώνει έναν άνθρωπο απλά και μόνο για να κάθεται? Ακριβώς. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, εκεί που πάει το πράγμα, να το πούμε απλά λόγια, είναι ότι πλέον μηχανές, το software, το προγράμματα, θα σχεδιάζουν άλλα προγράμματα και άλλα μηχανές. Αυτό που λένε, κύριε Γιωβάνη, ότι κάποια στιγμή εμείς φτιάχνουμε τις μηχανές να μπορούν να σχεδιάσουν, να κάνουν, να δείξουν. Υπάρχει ένα σενάριο που είναι αυτός ο. Το βλέπαμε, τώρα συζητάμε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε, έλα ρε φίλε. Δεν είναι μακριά. Δυστυχώς. Αλλά δεν είναι μακριά. Στις ταινίες αυτές, κύριε Γιωβάνη, βλέπαμε την μηχανή να αποκτά δική της νοημοσύνη και δική της βούληση. Μπορούμε να φτάσουμε, δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, ένα τέτοιο παιχνίδι που αύριο μεθαύριο ο εξολοθρευτής μπορεί να είναι πραγματικός? Δεν θα σας το απαντήσω αυτό. Θα σας απαντήσω όμως ότι ο μόνος περιορισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και ίσως με ανεξέλεκτους ρυθμούς, ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι ως προς την επεξεργαστική ισχύ που υπάρχει διαθέσιμη σε τέτοια συστήματα. Οι κλασικοί υπολογιστές, οι κλασικοί επεξεργαστές υπολογιστών δεν επαρκούν, δεν είναι σχεδιασμένοι για τους αλγόριθμους του AI. Οπότε τώρα φτιάχνονται καινούργια chip. Ήδη ο μπροστάρης σε αυτή τη διαδικασία, η πρώτη εταιρεία που είναι leading μπροστά είναι η Nvidia. Που όσοι γνωρίζουν από υπολογιστές. Άρα μπορεί και ναι. Που φτιάχνει εξειδικευμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα προσαρμοσμένα για ακριβώς για να επιταχύνουν τις διαδικασίες του AI κτλ. Άρα όσο το hardware, όσο το υλικό, η υλικοτεχνική υποδομή προχωράει, τόσο πιο δυνατό και πιο μεγαλύτερη δίδυση θα έχει και το AI σαν εργαλείο παντού. Θα είναι ο στρατός ένα από τους τομείς που θα γίνουν οι εφαρμογές του AI? Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο αυτό. Καθότι είναι ήδη και σήμερα, μέχρι σήμερα έχουν οι ρομποτικοί φτάσει σε σημεία που, όπως είναι Boston Dynamics, έχουν φτιάξει droids, τέτοια ρομποτάκια, ας πούμε το πω έτσι, που είναι εξαιρετικά και σε κίνηση, μπορούν να πηδάνε εμπόδια κτλ. Τι φλανάχει ο Van Damme, τι φλανάχει ο Universal Soldier, τι φλανάχει. Λοιπόν, και η τεχνολογία προχωράει και κάνουμε συνέχεια νέες ανακαλύψεις και σε τεχνολογικό επίπεδο και προχωράει και το AI μαζί, αυτά τα δύο εργαλεία μαζί. Θα δώσουν το αποτέλεσμα αυτό. Αργά ή γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα μπορεί να γίνει το χακάρισμα του ανθρώπινου νου. Το χακάρισμα του ανθρώπινου νου γίνεται καθημερινά. Το ζούμε καθημερινά. Καλά, αυτό είναι το μεταφορικό χακάρισμα που ζούμε μεταφορικά. Και είναι χακάρισμα. Μια χαρά χακάρισμα είναι και αυτό, βέβαια. Ναι. Βλέπω μια ταινία, αυτό... βλέπω μια ταινία γερμανική τώρα, σε μια γνωστή πλατφόρμα τέλος πάντων. Όχι ταινία, σειρά είναι. Η οποία πραγματεύεται μια γυναίκα την οποία την έχουν απαγάγει. Μια γερμανική σειρά είναι, τελευταία συγκεκριμένη. Χάνα λέγεται. Καλή είναι, Γιώργο, να τη δεις στη γνωστή πλατφόρμα. Και επί της ουσίας λέει πως αυτά τα οποία της έχει πει ο απαγωγέας της τα κάνει βίωμα στο μυαλό της και ακόμα και όταν είναι ελεύθερη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ελεύθερη. Αυτό είναι μια μορφή χακαρίσματος του νου. Αλλά θα πάμε σε άλλα επίπεδα. Ναι, κοιτάξτε, και ο Elon Musk με την εταιρεία που έχει φτιάξει για τα προσθετικά, ναι, για τσιπάκια πλέον κτλ. Για καλό το κάνει. Εκείνη την κατάσταση. Για καλό το κάνει, αλλά μετά πού θα πάει είναι το θέμα. Αυτό που πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το AI πλέον δεν είναι απλά, δεν είναι κάτι που θα συμβεί. Συμβαίνει ήδη και ότι το εργαλείο αυτό είναι κάτι που μπορείς να του δώσεις μια πληροφορία
είτε με φωνή, είτε με κείμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο και να πάρεις πίσω μια απάντηση. Μάλιστα. Είναι σαν να υπάρχει παντού, σε οποιαδήποτε συσκευή έχουμε ένας βοηθός στο οποίο μπορούμε να του μιλάμε για να μας απαντάει. Ναι. Εντάξει, θα γίνουμε... Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός λογικής, να το πω έτσι. Δεν μου αρέσει το λέω τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Γιωβάνη, εγώ καταλαβαίνω ότι όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και γίνεται όλο και πιο έξυπνη, όλο και πιο έξυπνη, όλο και πιο έξυπνη, παράλληλα γίνεται όλο και πιο χαζός ο μέσος άνθρωπος. Γιατί αν φτάσουμε για τα πάντα να ζητάμε έναν βοηθό, όπως είπατε, και να μας λέει, ξέρω εγώ, άλλος πού είναι, ξέρω, να φτάσει να ρωτάς μέχρι και πού είναι η Λαμία, για παράδειγμα, για να ξέρεις πού είναι. Δεν θα το ζητήσουμε. Δεν θα το ζητήσουμε. Θα έρθει μόνο του. Θα έρθει μόνο του. Δηλαδή, όσο ήρθε το πλαστικό χρήμα, η κάρτα που έχουμε στην τσέπη μας, που λέμε, αχ, τι ωραία. Άλλο μεγάλο. Μπορώ να χρειάζεται να κουβαλάω λεφτά. Τσικ και μια χαρά. Κανένα δεν λέει. Λοιπόν, την επόμενη φορά, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, ναι, βεβαίως. Την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για τις ταυτότητες. Γιατί και εκεί έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία σαφέστατα και οδηγούν σε ένα απίστευτο φακέλωμα και υπάρχουν. Έχουν ακουστεί και πράγματα τα οποία είναι δράκος και δεν συμμαζεύεται με φτερά. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε, νομίζω, για τις ταυτότητες, γιατί και εσείς φαντάζομαι την τεχνολογία αυτή την ξέρετε, την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σωστά. Βεβαίως. Ωραία. Τι να πω, πώς να σας χαιρετήσω. Θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω καλή συνέχεια. Όχι, όχι, να σας χαιρετήσω εγώ. Πώς ήταν ο τέτοιος, πώς το λέγανε, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Ας τα λαβίστα. Στον εξολοθρευτή, στον Terminator. Λοιπόν, κύριε Γιουβάνη, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.